Από το ΟΗΤΕ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές σε πολλά βασικά είδη διατροφής παρά την πρωτοφανή οικονομική ύφεση και τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων. Στην Ελλάδα εισάγουμε το 52% των τροφίμων που καταναλώνουμε, δηλαδή όσπρια, φρούτα και λαχανικά, που θα μπορούσαμε να παράγουμε στη χώρα μας. Τουλάχιστον 5,5 δισευρώ φεύγουν το χρόνο σε εισαγωγές, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, των 28, που το ποσοστό εισαγόμενων τροφίμων είναι στο 22%. Τα είδη ακριβαίνουν, αλλά και οι Έλληνες. Δεν δείχνουμε τη συμπεριφορά μας. Πρέπει να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα που είχε και σλόγγαν παλαιότερα. Δυστυχώς προτιμούμε τα ξένα, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνονται και τα μικρομάγαζα και όλα τα άλλα, και οι Έλληνες να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Της Ευρώπης, μην τα μπλέξουμε, γιατί οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν να κάνουν με το εισόδημα, με τις πολιτικές που εφαρμόζονται και ούτω καθεξής. Σίγουρα θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία ακριβαίνουν, πιθανόν να αφορούν οικογένειες που είναι πολυμελείς. Σίγουρα βιώνουμε ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι μικρότερη. Πάντως, μπορεί τα ελληνικά προϊόντα να είναι ακριβά για τους Έλληνες καταναλωτές, για τους ξένους όμως φαίνεται πως έχουν γίνει απαραίτητα στη διατροφή τους. Αυτά που ακούω, χάλια. Χάλια και τα παιδιά μου λένε σφίξου και σφίξε τα γέρια σου. Υπάρχει ακρίβεια, ο κόσμος είναι σε δύσκολη θέση, οι συντάξεις μειώνονται, τα επιδόματα γενικά προβλέπεται ένας δύσκολος καιρός. Η ακρίβεια είναι ανυπόφορη και μάλιστα σας είπα, αυτό το βιώνουμε περισσότερο εμείς συνταξιούχοι, γιατί αναγκαζόμαστε άλλοι να ενισχύουμε τα παιδιά μας που είναι άνεργα, τα εγγόνια μας. Το ελαιόλαδο, η φέτα, το κρασί αλλά και άλλα τρόφιμα φαίνεται πως κατακτούν την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα, όπως λένε, στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να έχουν την υποστήριξη του ελληνικού κράτους.